Κύριε Πρόεδρε, είμαι από τους αυτοδιοικητικούς που δεν φοβάται να πει μπράβο σε αυτόν τον πολιτικό της κεντρικής κοινής που όταν βοηθάει την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία, άρα και την Ελλάδα, δεν με ενδιαφέρει αν είναι από τη μια μεριά της πολιτικής ή μέχρι την άλλη. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση σας είδα ξανά εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Και η ευχαρίστηση μου έχει να κάνει ακριβώς με αυτή τη σύνδεση. Το ότι ο αυτοδιοικητικός πρέπει να είναι μόνο αυτοδιοικητικός, χωρίς να ενδιαφέρεται αν προήλθε η λύση, που είναι πολύ ελάχιστες στα 4 χρόνια, αν προήλθε από μια μεριά ή την άλλη. Έτσι λοιπόν, επειδή σας γνώρισα από ένα κοινωνικό αγώνα, ο οποίος έβλαπτε αφάντιστα και συνεχίζει να απειλεί την κοινωνία της Θράκης, όπου εσείς επιδείξατε μαζί με μία άλλη πολιτικό αρχηγό εκείνης της εποχής, την κυρία Παπαρίγα, την υπέρτατη ευαισθησία, αφού σας συναντήσαμε και είδατε την αγωνία της τοπικής κοινωνίας μέσα από την θεσμική της εκπροσώπηση του γραφείου σας, σε 4 μέρες να επισκεφτείτε την Αλεξανδρούπολη και να δείτε το πρόβλημα από κοντά. Για την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτός ο σεβασμός που δείξατε τότε είναι τεράστιος, κύριε Πρόεδρε, και αληθινά χαίρομαι που σας βλέπω. Τώρα, μαζί με τη χαρά που σας βλέπω και την εκτίμησή μου την αληθινή στο πρόσωπό σας, είμαι υποχρεωμένος να σας βάλω και 5-6 προβλήματα τα οποία υπάρχουν και υπάρχουν και παιδεύουν τις τοπικές κοινωνίες από την Καβάλα μέχρι την Οριστιάδα, όπου φτάνει η εμβέλεια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την οποία εκπροσωπώ στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Πρόεδρε, όσοι έρχονται από την κεντρική πολιτική σκηνή στη Θράκη μας δουλεύουν. Ξέρετε γιατί? Όταν λένε ιδιαίτερα ότι η Θράκη είναι η ευαίσθητη περιοχή της Ελλάδας και είναι η καρδιά της Ελλάδας και είναι το κέντρο της Ελλάδας. Και λέω μας δουλεύουν γιατί δεν το πιστεύουν και αποδεικνύεται όταν φεύγουν. Δεν πιστεύει κανείς αυτό που λέει ως ευαίσθητη Θράκη. Γι' αυτό δεν ανέχουμε κανένα πολιτικό από την Αθήνα να το λέει πια εδώ στη Θράκη χωρίς να το αποδεικνύει. Να το αποδείξει πιο μπροστά και μετά να το πει. Αλλιώς δεν έχει την τιμή να μιλάει για την ευαισθησία της Θράκης. Όπως αυτή τη Θράκη, κύριε Πρόεδρε, μάθαμε χριστιανοί και μουσουλμάνοι αληθινά να ζούμε μαζί. Αξιοπρεπώς και με εκτίμηση η μια θρησκευτική ομάδα στην άλλη. Μάθαμε όμως να ζούμε σε αυτή τη Θράκη μαζί και με τα νερά του Εύρου. Πήγατε στον Πόρο και τα είδατε. Και τώρα έχει πέσει η στάθμη στα 6,35, έχει φτάσει στα 7,5. Και πήγαμε, σπάζαμε αναχώματα, προσπαθούσαμε να σώσουμε χωριά. Ο Πόρος κάθε χρόνο τουλάχιστον 2 φορές κινδυνεύει. Οι ζωές, οι περιουσίες μας, γιατί να ζούμε κάτω από τον τρόμο αυτής της απειλής? Γιατί κάποιοι δεν μπορούσαν να κάνουν στο τραπέζι, αξιοποιώντας την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιες συμφωνίες σε κάποια σύμβαση της Τουρκίας για να μπορέσουμε να διευθύνσουμε την κήτη αυτού του ποταμού και να τυθασεύσουμε τα νερά στην πλευρά της Βουλγαρίας. Ένα θέμα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε η κεντρική σκηνή να το δει. Μείωση συντελεστών φορολόγησης, επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις. Είναι δυνατόν να ανταγωνιστεί αυτή η οικονομία του Εύρου, της Θράκης, την οικονομία της Τουρκίας και της Βουλγαρίας? Δεν είναι δυνατόν για πάρα πολλούς λόγους. Με διπλάσιους και τριπλάσιους συντελεστές φορολογήσεως. Αυτός ο τόπος που θα πάει? Και βέβαια, όταν αντί να συμβεί αυτό, έρχονται και κλείνουν το μοναδικό εργοστάσιο της Ζάχαρης στην Οριστιάδα, σε ένα βόρειο Εύρο, ο οποίος πεθαίνει κάθε μέρα πολύ περισσότερο κατά γεωμετρική μέθοδο. Γιατί το κλείσαν? Εγώ δεν κατάλαβα ακόμα, ούτε σαν λογικός άνθρωπος, ούτε σαν δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, ούτε σαν πρόεδρος της ΠΕΔ, ούτε σαν αυτοδιοικητικός γενικότερα. Το εργοστάσιο αυτό πρέπει να ξανανοίξει πάση θυσία. Και βέβαια, σας είπε ο κύριος Περιφερειάρχης για τα κουφάρια των ΒΠΕ, ιδιαίτερα της Αλεξανδρούπολης, όπου στέκουν έτσι έτοιμα να μας φάνε και το τελευταίο ίχνος ελπίδας και αισιοδοξίας. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ιδιαίτερα της Αλεξανδρούπολης και βέβαια και της Καβάλας. Είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός να πλήρωσε κάποια δισεκατομμύρια δραχμές πριν από 20 χρόνια και το λιμάνι αυτό με τις προοπτικές να στέκονται μπροστά έτοιμες να δώσουν πλούτο εθνικό από το Γιβραλτάρ μέχρι και τις χώρες της Βαλτικής? Είναι το μοναδικό λιμάνι από το οποίο μπορούν να περάσουν μέσα από διαμετακόμιση τα εμπορεύματα και μέσα από μια ηλεκτροκίνηση του συνδρομικού σταθμού ώστε να έχουμε φτηνό κόμιστρο. Μα είναι το μοναδικό λιμάνι στην Ελλάδα που έχει μεγαλύτερη ζώνη ακόμα και αυτή του Πειραιά, με 1150 στρέμματα ζώνης, το οποίο μένει ανεκμετάλλευτο. Είναι ντροπή, όχι κρίμα. Για όποιον κυβέρνησε τόσα χρόνια τη χώρα και το άφησε αυτό το λιμάνι έτσι.
Είναι δυνατόν, σας είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, να υποτιμάτε έτσι αυτή η ευαίσθητη περιοχή που λέγεται Θράκη και να μετατρέπουμε τις δυο σωρές σας, τη φυλάκων, της Ξάνθης και της Κομωτινής, σε κέντρα υποδοχής άμυρων δύστιχων οικονομικών μεταναστών? Η κρίση, παρακαλώ, σε εσάς. Είναι δυνατόν αυτή η Θράκη, η οποία ζούσε μέχρι τώρα, και να σας πω μόνο μια περιοχή, η περιοχή των Φερών, τροφοδοτούσε μέχρι το 85 το 80% των αναγκών κρέατος στην Αθήνα. Και τώρα οι άνθρωποι πεινάν, υποφέρουν. Τα κοπάδια τους από την Ευλογιά και από τον Πυρετό πραγματικά εξαφανίστηκαν. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι χωρίς κοπάδια. Πού είναι η μέρημα της πολιτείας? Πρέπει να γίνει κάτι άμεσα, γρήγορα. Και βέβαια η εγκατάλειψη της Σαμοθράκης. Εδώ είναι ο Δήμος Σαμοθράκης, που νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να σπεί κάτι γι' αυτό. Είναι ένα νησί εγκαταλειμμένο. Βέβαια, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα ένας Δήμος σε έναν άλλο Δήμο. Πρέπει να μεριμνήσει η κεντρική πολιτεία. Ζεόλιθος. Είναι κρίμα αυτός ο τόπος που δεν έχει τίποτα πια ως αισιόδοξο μήνυμα να έχει ένα από τα καλύτερα κοιτάσματα σε όλο τον κόσμο, απλώς ποιότητας, που είναι εθνικός πλούτος, και να καθόμαστε έτσι, ανοήτως, χτυπώντας ο ένας θεσμικός τον άλλον, λέγοντας ότι αυτός φταίει. Αυτός φταίει. Και μένει ο ζεόλιθος κοιμόμενος και ο ζεόλιθος Βουλγαρίας που λέτε σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή και εμείς αγοράζουμε από εκεί. Ζεόλιθος, κύριε Πρόεδρε, ο οποίος μπορεί να αναδημιουργήσει την γεωργία όχι μόνο στην Θράκη αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, έτσι ώστε να αποκτήσουμε πλούτο και να προωθήσουμε και τη γεωργία η οποία έχει πραγματικά κοιμηθεί μέσα από λαθεμένες πολιτικές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος. Και ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά στην Θράκη, έρχονται στον Εύρο κάποια συμφέροντα και κάποιοι θεσμικοί και μη και κάποιοι ορατοί και αόρατοι, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν ειδικές οικονομικές ζώνες. Ειδική οικονομική ζώνη στον Εύρο, που σημαίνει εξαθλίωση και της εργατικής τάξης, αλλά και γενικότερα της οικονομίας, γιατί βέβαια καμία αγορά δεν θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε ένα τέτοιο καθεστώς, όπου θα μιλάνε τη δικιά τους γλώσσα μας εκεί, θα έχουν κάνει τα δικά τους φέοδα, θα έχουν τη δική τους, το δικό τους νόμισμα και θα έχουν τους δικούς τους κανόνες, όχι βέβαια τους κανόνες πολιτείας. Και βέβαια τα χρυσορυχεία. Δεν τέλειωσε το θέμα, κύριε Πρόεδρε. Θα με έχετε πάντα στο γραφείο σας όταν ο γίγαντας που λέγονται πολυεθνικές εταιρείες θα ξεσπούν κάθε φορά με κάποιον τρόπο, βρίσκοντας ευκαιρία προκειμένου να καταστρέψουν τη Θράκη, και δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο γι' αυτό. 99 ολόκληρα χρόνια και πέρασαν μόνο 16. Η βλαπτική συμπεριφορά των χρυσοθείων μέσα από την πολυεθνική τους διάσταση είναι τρομακτική απειλή για τη Θράκη και ιδιαίτερα για τον χώρο αυτό της Αλεξανδρούπολης και του Σαπών. Ένα πρώτο τελευταίο, για να μην πω ψέματα, θέμα είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ, κύριε Πρόεδρε, έγινε με μια φιλοσοφία του νομοθέτη να αξιοποιήσει το ελληνικό δημόσιο όλα εκείνα τα κίνητα τα οποία δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν άλλως. Εκεί όμως, κύριε Πρόεδρε, και θα μείνω μόνο σε αυτό, όπου υπάρχει χρήση στους Δήμους. Εδώ η Αλεξανδρούπολη έχει ένα τεράστιο χώρο, 150 στρεμμάτων στο κέντρο, με πάρκο κυκλοφορίας αγωγής, με διάφορους άλλους χώρους, πλάζ κτλ., όπου είναι η ζωή των Αλεξανδροπολιτών και όχι μόνο. Εάν φύγει αυτό το κομμάτι, εάν είναι κυβέρνηση της ΕΔΜΑ, εγώ θα κάνω κοινωνική επανάσταση και θα κατεβώ με όπλα κάτω. Εάν είστε εσείς και δεν με ακούστε, θα κάνω επίσης το ίδιο. Το ΤΑΙΠΕΔ λοιπόν χρειάζεται μια νομοθετική τροποποίηση. Θα μείνουν στο ΤΑΙΠΕΔ εκείνα τα ακίνητα ή να μείνουν όλα, δεν έχω κανένα πρόβλημα και να έχω μόνο τη χρήση. Αλλά όσα έχουν αξιοποιηθεί από τους Δήμους ή όσα ετούνται οι Δήμοι να τα αξιοποιήσουν, να απαγορεύεται η μεταβίβαση σε οποιοδήποτε τρίτο. Πολύ καθοριστικό για τις τοπικές κοινωνίες, κύριε Πρόεδρε, σημειώστε το, δεν το λέω έτσι απλά. Και επίσης, εδώ ήρθε πριν από 1,5 μήνα ο κύριος Χρυσοχοΐδης, κύριε Πρόεδρε. Χρήστο, μην απασχολείς τον Πρόεδρο, ένα λεπτό και τελείωσε. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Κύριε Πρόεδρε, ήρθε και μας έδωσε ένα πακέτο πραγμάτων τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει στην περιφέρειά μας πριν από 30 χρόνια. Δηλαδή, ηλεκτροκίνηση Προμαχώνα Ορμενίου, έξοδο της ιδιωτικής γραμμής από την Αλεξανδρούπολη μέσα προς τα έξω για να μπορέσει να λειτουργήσει η σύνδεση με το λιμάνι και σύνδεση του λιμανιού με την Εγνατία Οδό. Εάν δεν γίνουν αυτά, και μας είπαν ότι βρήκαν τους πόρους από το ΜΕΑΚΑ, εάν δεν γίνουν αυτά, δεν μπορεί να λειτουργήσει στη Θράκη καμία αναπτυξιακή προοπτική μέσα από την Εγνατία, το λιμάνι και από τη σύνδεσή τους. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ πάρα πολύ, βλέποντας ως πρώτο μέλημα την τοπική αυτοδιοίκηση, και τελειώνω,
η οποία βάλεται τα τελευταία 4 χρόνια και αυτό το μαρτυρικό πλεώνασμα, το οποίο έχει συμβεί μαρτυρικό, γεμάτο αίμα, κατά 80% συνέβη από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή από την περικοπή των πόρων προς την τοπική αυτοδιοίκηση κατά 42% και από τη γενναιότητα των δημάρχων και αυτών οι οποίοι υπηρετούν την τοπική αυτοδιοίκηση από διάφορες θέσεις μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Σεβαστείτε την τοπική αυτοδιοίκηση, αγαπήστε την, γιατί το αυτοδιοικητικό κίνημα, κύριε Πρόεδρε, είναι συνδεμένο με την κεντρική σκηνή. Και πρέπει μέσα από αυτή τη σύνδεση να λειτουργήσει ώστε να σωθούν οι τοπικές κοινωνίες, να αναπτυχθούν. Και αν αναπτυχθούν οι τοπικές κοινωνίες, τι άλλο θέλετε, θα έχετε πετύχει εσείς σαν κεντρικός πολιτικός, είτε από αυτή τη θέση είτε από οποιοδήποτε άλλη. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Ήταν σύντομος. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η περιφέρεια είναι Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Υπάρχουν και οι νομοί της Δράμας και της Καβάλας. Εσείς λογικά, σαν δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, σταθήκατε κυρίως στη Θράκη. Η περιφέρεια όμως είναι ενιαία και πρέπει ενιαία περιφερειακή συνείδηση να έχουμε όλοι. Καλούμε τώρα στο βήμα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα.